Ακραίες όμως την ίδια στιγμή είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 ακόμη άτομα, ενώ έχουν εκδοθεί συνολικά 10 εντάλματα σύλληψης. Έχουμε πληροφορίες, αποκλειστικές πληροφορίες. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ναι, θα ξεκινήσουμε με την Άννα Κανδύλη. Κατερίνα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, 10 εντάλματα σύλληψης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 4 άτομα. 4 άτομα στη Θεσσαλονίκη, εκεί γίνανε οι συλλήψεις. 6 αναζητούνται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για 3 Έλληνες και έναν αλβανικής καταγωγής. Η ηλικία τους από 20 έως 23 ετών. Και οι 3 από τους 4 φαίνεται να έχουν ποινικό παρελθόν, είναι σεσημασμένοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για οπαδούς του ΠΑΟΚ, οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και βεβαίως το βαθμό συμμετοχής του καθενός αυτό θα το βγάλει ο ανακριτής, θα το κρίνει ο ανακριτής, γιατί ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι ότι ήταν στο σημείο, αλλά πόσοι από αυτούς συμμετείχαν και στην δολοφονία του 19χρονου Άλκη, αυτό βεβαίως θα το κάνει ο ανακριτής στη συνέχεια. Να σου πω, Κατερίνα, ότι μετά τις σύλληψεις και τα εντάλματα είχαμε και ανακοίνωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρή, ο οποίος αναφέρει: είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ζήτημα τιμής για την ελληνική αστυνομία, για τη δικαιοσύνη, για την πολιτεία συνολικά, η έρευνα για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη να φτάσει μέχρι το τέλος. Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό ήταν και είναι το καθήκον του κράτους δικαίου και αυτό γίνεται πραγματικότητα τώρα. Άμεση απόδοση δικαιοσύνης και πρωτοβουλίες για να μπει τέλος αυτή την παράλογη βία και τον χουλιγκανισμό. Ήταν θέμα τιμής για όλη την κοινωνία, η σύλληψη και η παραδειγματική τιμωρία αυτών των ανθρώπων που βύθισαν στο πένθος όχι μόνο μια οικογένεια, αλλά και το ποδόσφαιρο και την ελληνική κοινωνία. Θα δούμε σε λίγο πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις. Πάμε όμως στη Μαρία Γουγουτσά, που έχει περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς που συνελήφθησαν. Κατερίνα, όπως είχαμε αποκαλύψει από το ΜΕΚΑ, η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει εδώ και καιρό τα 10 άτομα που συμμετείχαν στην δολοφονία του Άλκη. Σήμερα εκδόθηκαν τα 10 εντάλματα και σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που έγιναν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατάφεραν να συλλάβουν τα 4 άτομα. Όπως ακούσαμε, αναζητούνται άλλα 6. Ανάμεσα σε αυτά τα 6 είναι και ο Αλβανός που έχει διαφύγει στην Αλβανία. Στην Αλβανία, όπου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να σας πω, από νωρίς το πρωί δίνουν όλα του τα στοιχεία και τις φωτογραφίες. Στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, να πούμε, Μαρία Γουγουτσά, που αποκαλύψαμε και χθες βράδυ εδώ από το κεντρικό δελτίο του ΜΕΓΑ. Πολύ σωστά, η εξέλιξη είναι ραγδαίες. Δεν αποκλείεται μέσα στη νύχτα να έχουμε και νεότερα. Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Πάμε όμως, θα σε δούμε και σε λίγο, να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Μαρίνο Αλιφέρη. Διότι και εσύ, Μαρίνο, έχεις περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα για τα οποία εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Ακριβώς, και παρά τις 4 συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση για να ανταπιστούν και τα υπόλοιπα 6 άτομα τα οποία συμμετείχαν στη φωνική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη. Όπως είπε η Άννα, και είναι 3 Έλληνες και ένας από την Αλβανία, όλοι τους είχαν συμμετοχή στη συμπλοκή και όλοι τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΜΕΓΑ, είναι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από το σύνδεσμο που ήταν και ο 23χρονος. Οι συλλήψεις έχουν γίνει όλες στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες, Κατερίνα, είναι και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Είναι το μαύρο αυτοκίνητο το οποίο βλέπουμε να μπαίνει δεξιά παράνομα στο στενό μετά την φωνική επίθεση σε βάρος του Άλκη. Όπως λένε οι πληροφορίες μας, έχει εντοπιστεί και το δεύτερο όχημα, το οποίο και αυτό θα πάει για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς τα πιστήρια που θα βρεθούν πάνω σε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ανάμεσα στα άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, οι υπόλοιποι 6 που παραμένουν ασύλληπτοι, είναι και ο νεαρός Αλβανός, ο οποίος έχει διαφύγει από το πρώτο 24ωρο στην χώρα καταγωγής του, από την Κρυσταλλοπηγή, όπως είπαμε και χθες. Εκεί μαθαίνουμε ότι η αλβανική αστυνομία τον αναζήτησε κοντά στο χωριό του, στο σπίτι του, στην Κοριτσά. Ωστόσο, δεν τον εντόπισαν και οι πληροφορίες που έρχονται από την Αλβανία αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει κατευθυνθεί προς τα Τίρανα. Συνεπώς, θα υπάρξει εκεί και συνεργασία με τις αλβανικές αρχές, μόλις μετατραπεί σε διεθνές ένταλμα, για να εντοπιστεί και το νεαρό αυτό άτομο. Και πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι μιλάμε για πολύ νεαρές ηλικίες.
1999-2002 οι ηλικίες γέννησής τους. Είναι και πολύ θλιβερό. Οι τρεις από τους τέσσερις οι οποίοι έχουν συλληφθεί, όλοι και στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια περιστατικά. Και οι δύο, και ο δράστης της επίσης, φερόμενος ως δολοφόνος, ο πρώτος ο οποίος συνελήφθη, είχαμε πει, έχει ξαναεπιτεθεί, εκκρεμούσε δίκη η οποία δεν γινόταν από το 19. Λοιπόν, Μαρίνα Λιφέρη, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, καταλαβαίνουμε ότι διαρκώς θα σας έρχονται νέες πληροφορίες. Θα επανερχόμαστε συνέχεια μαζί σας. Θέλω να ρωτήσω μόνο κάτι τελευταίο και θα επιστρέψουμε στο θέμα της δολοφονίας. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις εικόνα το πότε θα πάνε στον εισαγγελέα. Λογικά η διαδικασία είναι ότι θα πάνε αύριο, όπως προβλέπεται κανονικά, για να εκτελεστούν και τα εντάλματα σύλληψη βάρους τους. Θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές για να εκτελεστούν τα εντάλματα. Πιθανότατα, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πάρουν προθεσμία, θα επιστρέψουν ξανά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να απολογηθούν, φαντάζομαι, μετά από τρεις μέρες, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη όλοι οι επιχείρησεις να συλληφθούν και οι υπόλοιποι τουλάχιστον πέντε, οι οποίοι θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σε αφήνω, Μαρίνο, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα σε βρούμε και σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον αστυνομικό συντάκτη του Βήματος και των Νέων, γιατί όπως είπα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και διαρκώς μαθαίνονται και νέες στοιχεία, νέες πληροφορίες. Κατερίνα, τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρωθεί, λοιπόν, ότι έχουμε αυτές τις τέσσερις συλλήψεις, τριών Ελλήνων, ενός Αλβανού. Οι τρεις εκ των συλληφθέντων είναι σημασμένοι, δηλαδή ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση του 2019 του Χαριλάου, που ήταν και 23χρονος που ήδη έχει συλληφθεί. Υπάρχουν περαιτέρω να ζητήσει, ένας εκ των δραστών φαίνεται να έχει συλληφθεί και να έχει εντοπιστεί στην Αθήνα. Κλειδί για τις έρευνες, όπως αποκαλύπτει το Μέγκα, ήταν ο εντοπισμός ενός από τα αυτοκίνητα που έχει χρησιμοποιηθεί, το οποίο το είχαν κρύψει οι δράστες ακριβώς για να μην βρεθεί από τους αστυνομικούς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε ένα πάρκινγκ, δεν το είχαν δηλαδή αφήσει σε κάποιον δρόμο. Και από εκεί και πέρα γίνεται η έρευνα για τους υπόλοιπους, έξι περισσότεροι από τους οποίους είναι επίσης σημασμένοι, με τους αστυνομικούς να λένε σχετικά με αυτή την επίθεση ότι είναι μία από τις πολλές 10-12 που είχαν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, που ορισμένες δεν είχαν πάρει δημοσιότητα και είχαν αποτρέψει, αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, 4-5 παρόμοιες επιθέσεις και ραντεβού θανάτου τα οποία είχαν κλειστεί και τα οποία απέτρεψε η Ναι, πια Βασίλη, νομίζω ότι είναι σαφές ότι μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό επιθέσεων, μιλάμε για επιθέσεις που ήθελαν να προκαλέσουν θάνατο. Θα δούμε και το δρεπάνι. Να πούμε, Κατερίνα, το χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις αστυνομίας, πέρα από το ότι ήταν 10 άτομα, προκύπτει 10-11 άτομα ότι είχαν χρησιμοποιηθεί 3 αυτοκίνητα και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες και ότι είχαν μεταβεί με 4 διαφορετικά αυτοκίνητα στο σημείο της επίθεσης. Μάλιστα. Κάτι που δείχνει ακριβώς, η Κατερίνα, την οργάνωση της επίθεσης και τη μαζική συμμετοχή. Ναι, δεν ήταν δηλαδή μια αυθόρμητη, ούτε ήταν πάνω στο θυμό, ήταν κάτι οργανωμένο. Νομίζω ότι πια αυτό έχει ξεκαθαρίσει και όλα συγκλίνουν προς τα εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, Βασίλη Λαμπρόπουλε.